και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Δηλαδή τις παθογένειες χρόνων, τα κλεισμένα ρέματα μέσα στους οικισμούς, το έλλειμμα χωροταξικού σχεδιασμού, κακά δίκτυα, αρχαίγωνα δίκτυα θα έλεγα, ίδρυυσης και αποχέτευσης. Επομένως έχουμε για άλλη μια φορά μεγάλη καταστροφή, ιδιαίτερα στη χώρα της Σαμοθράκης. Βλέπουμε ελλειπείς και δομές και με στελέχωση προσωπικού στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες και τα Υπουργεία ήταν εκεί για να συνδράμουν και σε αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να επανέλθει το νησί στην φυσιολογική του κατάσταση. Δώστε μας λίγο την εικόνα, κύριε Υπουργέ, γιατί συναντήσατε μια εικόνα, εμείς τη βλέπουμε τώρα από τους δέκτες μας και είναι πραγματικά βιβλική η καταστροφή. Δεν μπορεί να το πιστέψει η ανθρώπινη νους ότι αυτό έγινε μέσα σε λίγες ώρες. Δώστε μας λίγο μια εικόνα όταν... Κοιτάξτε, είχαμε με δύο λόγια πολύ μεγάλους όγκους νερού. Από ό,τι μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι, έριξε σε μισή μέρα ό,τι ρίχνει σε μισό χρόνο στο νησί. Από εκεί και πέρα υπήρχαν 4 ρέματα τα οποία περνάνε μέσα από τον οικισμό της χώρας της Σαμοθράκης. Ναι. Δεν υπήρχε μέσα στον οικισμό η κατάλληλη υποδομή και τα κατάλληλα δίκτυα προκειμένου να φύγουν και τα νερά και τα φερτά υλικά και τα βράχια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών, λάσπης και βράχων να σωρευτούν μέσα στα καλντερίνια, στα σοκάκια της χώρας, και να ζήσουμε αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή και στους δέκτες σας. Αυτό είναι μια πραγματικά μεγάλη καταστροφή για τη χώρα της Σαμοθράκης. Υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία για να συνδράμουν, να καθαρίσουν τη χώρα. Είχαμε βλάβει στις υποδομές του οδικού δικτύου σε δύο άλλα σημεία του νησιού. Υπήρχε πρόβλημα με το κέντρο υγείας, ναι, που πλημμύρισε ο κάτω όροφος. Κύριε Υπουργέ, τι εξαγγέλλεται για τη Σαμοθράκη σήμερα για την επόμενη μέρα? Πέστε, πιστεύω ότι οι πληγές Σαμοθράκης μπορούν να θεραπευτούν στις αμέσως επόμενες μέρες με την κινητοποίηση που υπάρχει. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν κάνουμε μια ολιστική αντιμετώπιση, και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, της έλλειψης των δικτύων και των υποδομών που πρέπει να έχει το νησί, να μην ξαναδώσουμε κάτι τέτοιο. Άρα το σκεπτικό μας, η δράση μας δεν είναι μόνο να θεραπεύσουμε τις πληγές, αλλά να γίνει και ένα σοβαρό δίκτυο και σοβαρά δίκτυα για να διορθώσουν όλη αυτή την κατάσταση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε για σοβαρών υποδόμων, κύριε Υπουργέ. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Αυτά τα πεπαλαιωμένα δίκτυα και όλα αυτά, νομίζω. Εντάξει, είναι και η ασυδοσία που υπάρχει, χωροταξική ασυδοσία. Πάμε στο Πανελλήνιο Παιδοψυχείο.